Ο κόσμος το βιώνει και ταλαιπωρείται πάρα πολύ με τα κόκκινα δάνεια, με τον εξοδικαστικό που λέμε ότι δεν λειτουργεί, με αυτά που έχουμε και εδώ ο Παναγιώτης τονίζει ότι τελικά θέλουν τα σπίτια. Δεν ισχύει το αφήγημα ότι δεν θέλουν τα σπίτια. Ναι. Τι έχει γίνει λοιπόν με τα κόκκινα δάνεια και τον εξοδικαστικό? Έχουμε φτιάξει και κάρτες για να δούμε. Για να δούμε. Καλημέρα σας. Γεια σας, κυρία Νίκα. Καλή τηλεοπτική σεζόν να έχετε, με πολλές επιτυχίες. Είστε καλά, καλό χειμώνα. Καλό χειμώνα. Καλό χειμώνα, να λίγο. Λοιπόν. Έτσι, κυρία Νούκα. Εδώ έχουμε υποστεί τρώμε μπούλινγκ εδώ, κυρία Νούκα. Εδώ θέλει με το ζόρι από 20 Αυγούστου μας έλεγε καλό χειμώνα. Ξεκινήσαμε τη σεζόν. Καταλάβατε. Καταλάβατε τι περνάμε. Θα χρειαστώ δικηγόρο, να ξέρετε. Ας κάνουμε και λίγο χιούμορ, γιατί θα τρελαθούμε με αυτά. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, καταρχήν να πω ότι η ερώτηση των 11 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας ήταν ό,τι πιο εύστοχο έχω διαβάσει πραγματικά από κυβερνητικούς βουλευτές σε έγγραφο. Ναι. Γιατί ακουμπάει την ουσία του προβλήματος, το ότι δηλαδή σήμερα είναι ανύπαρκτο εντελώς κάποιο εργαλείο ρύθμισης χρεών έτσι ώστε να αποφευχθούν πληστηριασμοί, και θα συμφωνήσω απόλυτα με τον κύριο Στάθη ότι στόχος είναι οι πληστηριασμοί. Και τίποτε άλλο. Λένε, ναι, γιατί μας είχαν ζαλίσει ότι μη φοβάστε, ρε παιδιά. Το θυμάμαι εγώ πριν 1,5-2 χρόνια που το λέγαμε. Θυμάμαι ανακοινώσεις των φαντ, ιστορίες κτλ. Παλιά έτσι ήταν. Ναι. Και οι τράπεζες θέλαν λεφτά παλιά. Τώρα αυτό άλλαξε όμως. Εδώ και δύο, όταν ξέραμε ότι αρχίζουν οι πληστηριασμοί πλέον, μετά την πανδημία, υπήρξαν μια τεράστια ιστορία τότε, μια απόφαση του Αρείου Πάγου που θυμάστε όλοι, με τους σέρβισερς και τα λοιπά, όπου το αφήγημα το οποίο μας έλεγαν τα φαντ με τις ανακοινώσεις και τον Αγκετάλο, ότι καλά ρε παιδιά, χαλαρώστε. Δεν θέλουμε σπίτια εμείς, τα λεφτά θέλουμε να πάρουμε. Αυτό που λέγανε, τι να τα κάνουμε τα σπίτια, λέγανε. Εμόχι, αλλά μετά δεν είναι τελικά, έτσι. Ναι. Το θέμα είναι ότι νομοθετικά βοηθούνται, γιατί ο εξοδικαστικός δεν δουλεύει. Θα σας πω κάτι που δεν έχει ακουστεί καθόλου αυτές τις μέρες που έχει πάρει φωτιά το θέμα. Σύμφωνα με την απάντηση του Υπουργού, ξέρετε πόσα χρόνια θέλει για να λυθεί το πρόβλημα μέσω του εξοδικαστικού? 147,8 χρόνια θέλει να λυθεί το πρόβλημα. Διότι στα 4 χρόνια λειτουργίας του εξοδικαστικού έχουν ρυθμιστεί μόνο 2 δις. Τίποτα παραπάνω. Τα 7,5 δις που αναφέρει η ανακοίνωση αφορά και το δημόσιο. Όμως η αναλυτική απάντηση από τη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους αναφέρει ότι μόνο 10.000 δανειολήπτες έχουν ρυθμίσει τα χρέη τους, τα οποία είναι 1,9 δις εκατομμύρια. Δηλαδή, και πόσοι απομένουν, κυρία Νούκα, δηλαδή, χοντρικά? Και έχουμε, όταν οι δανειολήπτες είναι 2.200.000 και το χρέος προς τα κόκκινα δάνεια είναι 2 δις, αντιλαμβάνεστε, εγώ κάθισα και το έκανα με το κομπιουτεράκι, είναι 147,8 χρόνια. Δεν θα ζουν ούτε οι δανειολήπτες, ούτε τα παιδιά τους, και τα εγγόνια τους θα είναι κοντά στη δική μας ηλικία. Για να ρυθμιστούν εσείς όλοι, έτσι. Θεωρείτε αποτελεσματικό αυτό το εργαλείο? Εντάξει, όχι. Τώρα όπως το παρουσιάζετε, όχι προφανώς. Αλλά... Μα δεν το παρουσιάζω εγώ. Οι αριθμοί λένε αλήθειες. Για τους αριθμούς λέω. Να σας πω, κυρία Νούκα, τι πρέπει να γίνει για να βελτιωθεί με έναν τρόπο η κατάσταση? Δηλαδή, είδα κάποιες προτάσεις στο κείμενο των 11 βουλευτών, τα οποία λένε πράγματα που εσείς οι δικηγόροι, η αντιπολίτευση, ο κόσμος. Να το πω αλλιώς, η σκληρή πραγματικότητα το λέει αυτό. Εγώ να πω, έγιναν προσπάθειες πράγματι, λήφθηκαν μέτρα κτλ. Δεν λειτουργεί. Λειτουργεί μπορεί πιο γρήγορα, αλλά πάλι δεν φτάνει στα επίπεδα που πρέπει. Τι πρέπει να γίνει? Μα δεν λειτουργεί. Δεν λειτουργεί, αυτό είναι το πρόβλημα, κύριε Στάθη. Δεν λειτουργεί. Δεν λειτουργεί. Μα δεν λειτουργεί. Όταν στα 4 χρόνια το μόνο που έχει γίνει είναι να ρυθμιστούν 10.000 περιπτώσεις σε σύνολο 2 εκατομμυρίων Ελλήνων. Σταγόνα στον ωκεανό, ναι, τίποτα, ναι. Τι πρέπει να γίνει για να λειτουργήσει, για να μην χάνει ο κόσμος τα σπίτια του? Το πρώτο είναι ότι πρέπει να γίνονται ρυθμίσεις. Εάν δεν γίνονται ρυθμίσεις, ο κόσμος θα χάσει τα σπίτια του. Και μιλάμε για 2 εκατομμύρια δανειολήπτες αυτή τη στιγμή εμπλεκόμενους. Τεράστιος αριθμός. Αν προσθέσουμε και τους εγγυητές, προσθέστε περίπου άλλους τόσους εγγυητές, σχεδόν πάνω από τη μισή Ελλάδα. Λοιπόν, μισό λεπτό, κυρία Νούκα, άνω τελεία βάλτε. Οι εγγυητές, και θα μας το πείτε εσείς, μην το λέω εγώ,
Αν δεν πληρώσει ο δανειολήπτης, μην νομίζει ότι κάποιος ο οποίος έχει βάλει την υπογραφή του ελαφρά την καρδία έτσι, ναι. τα χρόνια της ευμάρειας, ναι. όπου σου λέγει ο άλλος, ρε παιδιά, σου λέγει ο αδερφός σου, σου λέγει ο ξαδερφός σου, και λες, έλα μωρέ, βάζω εγώ υπογραφή. Για εγώ, εντάξει, τώρα. Εγώ το έχω καθαρό, σοβαρός είναι ο άνθρωπος, ναι, σιγά τώρα. Ναι. Την πληρώνει ο εγγυητής μετά. Είναι ο επόμενος. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Και το σπίτι του εγγυητή, ξέρετε, δεν έχει γίνει με δάνειο. Το σπίτι του εγγυητή έχει γίνει με εργασία και μιλάμε για τα σπίτια που έχουν φτιαχτεί τα τελευταία 70, 50 με 70 χρόνια στη χώρα, χωρίς δάνεια. Αυτά είναι τα σπίτια των εγγυητών. Κανένας δεν ενδιαφέρεται ούτε για τους εγγυητές. Τώρα, τι πρέπει να γίνει, με ρωτήσατε. Καταρχήν, να ανοίξουν τα κριτήρια και να μην είναι μόνο για τους ευάλωτους, για τις υποχρεωτικές ρυθμίσεις μέσω του εξοδικαστικού. Διάβασα την απάντηση που έδωσε το Υπουργείο, ναι. και πάνω σε αυτό το ζήτημα, και δεν απαντάει. Γενικά το Υπουργείο δεν απάντησε. Και πώς ορίζει το ευάλωτος, κυρία Νούκα? Γιατί αριθμός δεν απάντησε. Σε αυτή τη χώρα, και πώς ορίζει το ευάλωτος? Γιατί παρουσιάζονται ως ευάλωτοι και κάποιοι που δεν είναι ευάλωτοι, προφανώς. Έτσι, μπορούν να παρουσιάσουν. Ο ευάλωτος έχει κριτήρια. Έχει κριτήρια, ναι. Έχει π.χ. ο άγαμος 7.000 εισόδημα το χρόνο. Ναι, υπάρχουν. Αυτός είναι ο ευάλωτος. Είδαμε πολλούς ελεύθερους επαγγελματίες που δεν δήλωναν τα εισόδηματά τους και πράγματι βγαίνουν ως ευάλωτοι κι αυτοί. Είναι και αυτό ένα θέμα πάντα. Αυτό είναι δουλειά της πολιτείας. Α, ναι, καλά. Εδώ μιλάμε όμως για τα δάνεια που είναι 2 εκατομμύρια δανειολήπτες. Ναι. Πρέπει να ρυθμίσουν τις οφειλές τους. Φανταστείτε να βγουν όλα αυτά τα σπίτια στον πληθυσμό. 1, 2. Οι τράπεζες αυτή τη στιγμή εξασφαλίζουν τα κέρδη των funds. Πώς γίνεται αυτό? Το είπαν και οι βουλευτές, οι 11. Παίρνουν τα σπίτια από τους πληστηριασμούς. Δηλαδή, αυτό σας το λέω και με τα λόγου γνώσεως, έχω δεκάδες περιπτώσεις στα χέρια μου. Η τράπεζα που πουλάει το δάνειο σε ένα fund, λοιπόν, είναι αυτή που παίρνει το σπίτι του δανειολήπτη όταν το fund το βγάζει στον πληστηριασμό. Αυτό μπορεί νομικά, τυπικά, να είναι, να επιτρέπεται, να το πω έτσι, αλλά μήπως πρέπει να μπει ένα φρένο? Γιατί θα πρέπει η τράπεζα να πάρει το σπίτι, προσέξτε, την πρώτη κατοικία του δανειολήπτη, για να εξασφαλίσει τα τεράστια φορολόγητα κέρδη των funds? Δεν να ρωτήσω, θέμα, κυρία Νούκα. Δεν πρέπει να λυθεί. Προφανώς και πρέπει να λυθεί. Να ρωτήσω κάτι, και να μας ρωτήσει ο κύριος Αντωνόπουλος. Γιατί 7.000 είναι ευάλωτος και 12.000 δεν είναι ευάλωτος? Έλατε. Ή 15.000 δεν είναι ευάλωτος? Θα πρέπει αυτό. Δηλαδή το 7.000, αν το διαιρέσουμε, είναι κάτω από το κατώτατο μισθό, ρε παιδιά. Είναι 650 ευρώ περίπου το. Ναι, δηλαδή τώρα είναι κανονικό αυτό τώρα? Μπορείς να δώσεις δόση με 650 ευρώ. Δεν ξέρω εγώ, μπορείς. Δεν ζεις με 650. Και πώς θα ζήσεις μετά? Δόση. Να ρωτήσετε αυτούς που νομοθετούν αυτό. Αυτοί πρέπει να απαντήσουν. Γιατί αν δούμε μόνο και μόνο τα ποσοστά της ακρίβειας τα τελευταία χρόνια που καλπάζουν, δεν μπορεί το ποσό του ευάλωτου να παραμένει σταθερό και το ίδιο. Άρα πώς θα επιβιώσει? Θα πρέπει σίγουρα αυτά να υπάρξει μια αλλαγή στα ποσά αυτά. Εγώ έχω την αίσθηση και το λέω συχνά ότι εδώ μιλάμε για το σπίτι της μεσαίας τάξης. Το σπίτι το λαϊκό που μπορεί να μην είναι στο επίπεδο, στο όριο της φτώχειας, δεν λέει κανείς, αλλά μπορεί να είναι λίγο πιο πάνω. Δεν είναι πλούσιοι αυτοί οι άνθρωποι. Έχουν ένα μισθό, πληρώνουν νίκια, ρεύματα, ιστορίες, όλα αυτά. Πώς, δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι παταξίδες, δηλαδή οι οποίοι είπαν ξαφνικά ένα πρωί, όχι, θα πιστολίσω, θα κάνω κόκκινο το δάνειό μου εγώ. Μα προφανώς, τα κόκκινα δάνεια, κύριε Στάθη, πριν τα μνημόνια, δηλαδή πριν τους μισούς, οι συντάξεις και τα εισοδήματα κατά 50%, ξέρετε ποιο ήταν το ποσοστό? 4,7. Άκου. 4,7. Φοβερό στοιχείο αυτό. Πότε πήγε, πόσο πήγε με τα μνημόνια, πόσο πήγαν τα κόκκινα δάνεια? Πόσο πήγαν? 52%. Ορίστε. Η απόδειξη. Όταν ήταν, ναι, 4,7, λοιπόν. Και να σου πω κάτι κανείς άλλο. Έχω βαρεθεί το πείμα ότι αυτοί που πέραν δάνειο πριν τις, που μας λέγανε στα μνημόνια στην αρχή, αυτοί που πήραν στεγαστικό δάνειο, ήταν όλοι, την είχαν δει κάπως, ή ήταν παταξίδες, ναι, ή πήγαν να κάνουν και να δείξουν. Σιγά ρε παιδιά, μισό λεπτό. Η ελληνική κουλτούρα αυτή είναι καλή, καλή, κακή, κακή, μπορεί να κακή. Ιδιοκατοικία. Όταν είσαι αυτό και σε κυνηγάνε οι τράπεζες, δεν θα πάρεις ένα σπίτι? Μα περισσότερο για ένα σπίτι, για να κατοικήσεις. Παιδιά, η κουλτούρα της ελληνικής κοινωνίας ήταν, σου λέγει ο άλλος, πόσο δίνεις ενοίκιο, τόσο. Και σου λέει, δεν πάει να πάρει ένα δάνειο, Χριστιανό, να πάρει ένα σπίτι, για 40 χρόνια. Τα ίδια. Για 40 χρόνια. Και να σου μείνει. Είχαν υπολογίσει αλλιώς τη ζωή τους τότε.
Και ίσχυε αυτό, δηλαδή πραγματικά ίσχυε. Μία δόση δανείου ήταν λιγότερη. Ναι, ναι, ήταν κοντά, ήταν πολύ κοντά. Ναι. Αν ήσουν και σοβαρός άνθρωπος και δεν πήγαινες πιο μακριά τα πόδια, το πάπλωμα με καλά, τα πόδια ναι, εντάξει, σου ναι. Και το έπαιρνες στα κανονικά μέτρα, ήταν κανονικό. Εκεί που έδινες ενίκιο 500-600 ευρώ, σου έλεγε δώσε 700 να πάρεις την αγορά σπίτι. Και το έδινες, ναι, προφανώς. Και ήταν κανονικό. Δεν σου να πάρεις ένα σπίτι και να δίνεις 2.000 το μήνα ξαφνικά. Από εκεί που παίρνεις 1.000. Και κάτι άλλο σημαντικό. Λένε δήθεν ότι δεν μπορούν οριζόντια να κάνουν μία διάταξη για να προστατευτεί η πρώτη κατοικία. Να θυμίσω ότι ο πρώτος που το έκανε οριζόντια διάταξη ήταν ο Κώστας ο Καραμαλής. Επί Πρωθυπουργίας Κώστα Καραμαλή το 8 ήρθε για πρώτη φορά οριζόντια απαγόρευση πληστηριασμών για κατοικίες μέχρι 300.000 ευρώ αξία. Και μάλιστα οι δύο από τους 11 βουλευτές που υπογράφουν την πρόταση ήτανε τότε βουλευτές ο κύριος Κακλαμάνης και ο κύριος Βλάχος. Κατηγορούνται τώρα αυτοί οι άνθρωποι ότι το κάνουν αυτό υποκριτικά και όχι πραγματικά. Εγώ ο κύριος Στυλιανίδης ήταν. Πολιτικά το κάνουν, κύριος και πολιτικά το κάνουν, Κυριανούκα. Κυριανούκα και πολιτικά το κάνουν. Εδώ που τα λέμε τώρα και πολιτικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι λάθος αυτό που λένε. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι λάθος. Μισό λεπτό όμως. Ο Καραμαλής το 8 όταν το έκανε, προφανώς, λέω εγώ τώρα, σκέφτομαι, μπορεί να ήξερε και τι έρχεται. Γι' αυτό το έκανε. Λοιπόν, ναι, αλλά δεν μας το είπε εμάς τι έρχεται. Δεν μας τα είχε πει τότε. Αυτό τώρα έτσι, για να τα λέμε κιόλα. Να αναλύσω αυτό. Εγώ ξέρω νομικά όχι, μια πράγματα. Για να τα λέμε κιόλα. Οι πρώτοι που δώσανε λένε ότι δεν μπορούν. Προσέξτε, και τότε είχαμε τράπεζες. Να το δούμε λίγο κι αυτό. Ήρθε μια κυβέρνηση η οποία. Είναι μια άλλη εποχή το 8, βέβαια, έτσι. Είναι μια άλλη εποχή το 8. Άλλη εποχή γκρεμίστηκε ο κόσμος όλος μετά το 8. Το 8 δεν γκρεμίστηκε μετά το 8. Μετά το. Το 8 όμως, υπήρχαν εισοδήματα, υπήρχαν τράπεζες. Τώρα έχουμε funds. Δεν έχουμε ούτε εποπτεία από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα για τα funds. Τώρα έχει αλλάξει. Είναι άλλο σκηνικό πια. Εγώ θέλω να μου πείτε ένα πράγμα. Δεν μπορούμε να κάνουμε οριζόντια προστασία της πρώτης κατοικίας αλήθεια. Ή δεν μπορούμε να κάνουμε τον εξοδικαστικό να λειτουργεί και να ρυθμίσει. Τον εξοδικαστικό να λειτουργεί πρέπει να το κάνουμε. Είναι αυτονόητο. Πρέπει να γίνει αυτό. Δεν γίνεται. Επίσης, μπορείτε να μου πείτε κάτι άλλο και να με βοηθήσει ο κύριος Αντωνόπουλος. Κύριε Αντωνόπουλε, αν έχουμε δύο ανθρώπους οι οποίοι έχουν ένα αντικείμενο πάνω στο οποίο διαπραγματεύονται, δεν πρέπει να μιλάει ο ένας με τον άλλο. Εννοείται αυτό. Εγώ γιατί για δεν μπορώ να μιλήσω. Δεν θα μπορώ να μιλήσω ή εγώ, δεν έχει σημασία ποιο, να μιλήσει με το φαντ που έχει το. Οι περισσότεροι πώς το λένε, το δάνειό του. Δεν μπορούν να βρουν άκρη ούτε από τις τράπεζες να πάρουν στοιχεία, αλλά ούτε και με τα φαντ να επικοινωνήσουν και να τους δώσουν και έγγραφα. Είναι κάτι σύνηθες το οποίο αντιμετωπίζουν και καθημερινά και εμένα στο γραφείο έρχονται και μου λένε ότι ψάχνουν να έχουμε ακούσει ότι παίρνουν τηλέφωνο και δεν το σηκώνει κανείς και ότι είναι φαν φαντάσματα που τα κυνηγάμε, αλλά δεν βρίσκουμε καμία άκρη. Να βάλουμε την Νικολούλα να τους βρει, δεν τους βρίσκει κανένας άλλος. Λοιπόν, ελάτε και πέστε μας, κυρία Νούκα, γι' αυτό. Γι' αυτό είναι πολύ, πάρα πολύ σημαντικό για την καθημερινότητα των δανειοληπτών, πέρα από τις ρυθμίσεις. Λοιπόν, ο νόμος λέει ότι επιβάλλονται κυρώσεις αν δεν απαντάς, αν δεν σε βρίσκουν, αν φέρεσαι μη καλόπιστα στον δανειολήπτη, αν του λες παραπλανητικά πράγματα κτλ. Κτλ. Λοιπόν, ξέρετε πολύ καλά, γιατί τα λέτε κι εσείς και μπράβο σας κι εσείς και άλλοι συνάδελφοί σας, και τα πρόστιμα που επιβάλλονται κάθε τόσο, 90.000, 200.000 για παραβιάσεις από την πλευρά των services ως προς τις συμπεριφορές προς τους δανειολήπτες. Γιατί δεν έχει ανακληθεί καμία άδεια? Είναι υπότροποι. Γιατί το ρωτάνε και οι βουλευτές αυτό. Το ρωτάνε και οι 11 βουλευτές. Αφού είναι υπότροποι, σκεφτείτε μια επιχείρηση που θα ήταν 1, 2, 3, 5, 10 φορές υπότροποι. Θα είχα πάρει την άδεια. Επιβαλότανε πρόστιμα 100.000, 200.000. Πρώτα πρόστιμα και μετά προφανώς δεν θα μετράνε. Αφού λοιπόν απάντησε το Υπουργείο ότι προβλέπεται η ανάκληση της άδειας, γιατί δεν το έχουν κάνει ενώ είναι υπότροποι? Κάποιος πρέπει να απαντήσει σε αυτό. Έλα μου. Λοιπόν, αν ανακληθεί μία άδεια, μόνο αυτό και κλείνω. Ναι, ναι. Γιατί αν ανακληθεί μία άδεια, δεν υπάρχει περίπτωση από εκεί και πέρα να έχουμε αυτό το Γολγοθά που τραβάμε κάθε μέρα. Πολύ σωστά. Ευχαριστούμε πολύ την καλημέρα μας. Και μαζί με αυτούς και εμείς. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Νούκα. Ευχαριστούμε.